λοιπόν μεγάλη ημέρα η αυριανή. Οι προετοιμασίες είναι από σήμερα, αλλά και οφείλουμε να βρεθούμε εκεί για να πούμε ένα πάντα ιστορικό ευχαριστώ. Μέσα από ένα ιστορικό όχι. Να μεταφερθούμε στο ηρωικό Καλπάκι, σε ένα μικρό χωριό με τεράστια ιστορία. Ο Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Δήμαρχος Πογονίου, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Μαζί σας είναι και ο κύριος Γιώργος Μανής, θα λέω το όνομά του, που είναι δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Μάρκο Ανδρέος, που είναι πρόεδρος των αναβιωσάντων, έτσι. Ο κύριος Ηλίας Περγατής, κάτοικος. Ο κύριος Λαγιόπουλος Χρήστος, επίσης κάτοικος. Δήμαρχε, ηρωικό το Καλπάκι, ηρωικά τα μηνύματα. Τι είπατε? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι αναβιωτές του έπους του 40. Βεβαίως. Των μαχητών του έπους του 40. Είμαστε στο ηρωικό ύψωμα, να πούμε στους φίλους που δεν γνωρίζουν. Όσοι έχουν περάσει από το σημείο, είτε δημοσιογράφοι, είτε επισκέπτες, είτε διερχόμενοι του σημείου, έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία όσοι βρεθήκαν σε αυτό το σημείο που είναι το πόσιμο για την περιοχή, Δήμαρχε. Να πούμε δύο λόγια για αυτό το ύψωμα. Είναι το ύψωμα Μαχητής, όπου εδώ το 1961 στήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αυτό το μεγαλοπρεπές μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, και στις βάσεις του υπάρχουν 167 κυβότια με οστά των πολεμιστών του 40 που πολέμησαν εδώ, σε αυτό το σημείο. Είναι στη βάση του μνημείου, είναι και καινοτάφιο. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε εδώ, σε αυτά τα ιερά χώματα. Μέχρι εδώ φτάσανε οι Ιταλοί. Και αυτό το σημείο διάλεξε τότε ο Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, ο υποστράτηγος της 8ης Μεραρχίας, γιατί αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα δείτε ότι είναι ένα φυσικό οχυρό. Να πούμε ότι δηλαδή, εκεί υπήρξε η συντριβή των Ιταλών στην επίθεσή τους στην πρώτη εβδομάδα μετά την κήρυξη του πολέμου. Άρα αποτέλεσε το πρώτο οχυρό χαστούκι που ταξίδεψε σε κάθε σημείο του πλανήτη και έγινε παράδειγμα προς μίμηση και διδάσκεται στις εκδοτικές ακαδημίες τα όσα κατάφεραν λίγοι ηρωικοί μαχητές και κάτοικοι εκεί που βρίσκεστε. Ναι, εδώ σε αυτό το σημείο έγινε η αποφασιστική μάχη. Δηλαδή, εδώ αποφάσισαν τότε ο στρατηγός Κατσιμήτρος, παρά τις αντίθετες απόψεις του ΓΕΣ, να δώσει την τελική μάχη. Γιατί ήξερε το σημείο, ήξερε το ανάγλυφο της περιοχής, ήξερε την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων. Μάλιστα. Γιατί η 8η Μεραρχία τότε οι περισσότεροι ήταν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής και θα πολεμούσαν με περισσότερο μένος και σθένος, γιατί είχαν να υπερασπίσουν πίσω τους τις οικογένειες. Επομένως, αυτό ήταν το σημείο. Αν περνούσαν από το Καλπάκι, τελειώναν όλα. Θα φτάναν στην Αθήνα. Θέλουμε, Δήμαρχε, έχουμε περίπου 1,5 λεπτό. Θέλουμε λίγο με τη βοήθεια των φίλων μας να έχουμε μια τοποθέτηση δική τους για το τι θα συμβεί σε επόμενες ώρες. Τι έχετε ετοιμάσει για όλους εμάς και για όσους βρίσκονται στην περιοχή, είναι διερχόμενοι της περιοχής ή επισκέπτες. Για μας που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αντιλαμβάνεστε, τα χώματα τούτα είναι ιερά, καθηγιασμένα με το αίμα των προγόνων μας. Αναλάβαμε μια βαριά κληρονομιά και μια ιερή παρακαταθήκη, που δεν είναι τίποτα άλλο να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν και με τα μεγάλα ιδανικά τους. Αυτό κάνουμε κάθε χρόνο και να αναδείξουμε τους τόπους θυσίας, τα πεδία των μαχών, όπου διεξήχθησαν οι κύριες επιχειρήσεις. Αυτό κάνουμε όλα τα χρόνια. Απόψε αναβιώνουμε την αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου, εδώ, στο φυσικό του χώρο, όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Θα είναι ώρα 5 το απόγευμα. Θα γίνει το τελετουργικό μέρος εδώ στο μνημείο του μαχητή, οι καταθέσεις κλπ. Και από την άλλη πλευρά του μαχητή υπάρχει κερκίδα, όπου απέναντι στο βουνό θα παρουσιάσουμε τα γεγονότα πιστά, όπως αυτά προηγήθηκαν πριν τον πόλεμο, την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δήμαρχε, ζηλεύουμε που δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε εκεί, όμως θα ταξιδέψουμε και μέσω διαδικτύου για να δούμε τις εικόνες που θα μεταφερθούν και θα μείνουν για πάντα από την όλη δραστηριότητά σας, που είναι και διδακτική και ιστορική σημασία και την απολαμβάνουμε όλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στο ηρωικό Καλπάκι. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Χρόνια ευχαριστώ πολλά. Πολύ. Και ευχαριστούμε τους κυρίους όλους. Ευχαριστώ που να είστε καλά.